Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με μια ξεχωριστή πρωτοβουλία του Συλλόγου Ορίζοντας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου από τη 1-3 Ιουνίου, αλλά και την Παγκόσμια ημέρα επιζώντων του καρκίνου. Είναι η πρώτη Κυριακή του Ιουνίου. Κεντρικό μήνυμα της πρωτοβουλίας: ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί. Και έχουμε να κάνουμε με ένα virtual αγώνα, συμβολικό ποδηλατικό αγώνα, και πάμε να μας πει περισσότερα η κυρία Ρούλα Δρακάκη, κοινωνική λειτουργός του Συλλόγου Ορίζοντας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Είμαι πολύ καλά και χαίρομαι που για μία ακόμη φορά είστε πιστοί στην προσφορά σας προς το έργο του Ορίζοντα. Πάντα είστε δίπλα μας και αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστούμε. Είναι υποχρέωσή μας, η αλήθεια είναι. Κεντρικό μήνυμα: ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί. Και βασικός στόχος βέβαια να δοθεί δύναμη σε όλους αυτούς τους συνανθρώπους μας, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, που νοσούν και δίνουν καθημερινά το δικό τους αγώνα. Σωστά. Πέρα από μια ευκαιρία και να γιορτάσουμε μαζί με όσους έχουν καταφέρει να βγουν νικητές από αυτή τη μάχη, είναι να δώσουμε στους υπόλοιπους ανθρώπους που δίνουν το δικό τους αγώνα αυτή την περίοδο, να τους δώσουμε δύναμη για να καταφέρουμε κάποια στιγμή να γιορτάσουμε μαζί με αυτούς και κάθε χρόνο να έχουμε περισσότερους ανθρώπους νικητές από αυτή την ασθένεια που μπορεί να μας κάνει ακόμα πιο δυνατούς και μέσα από τέτοιες δύσκολες εμπειρίες να κάνουμε όμορφα πράγματα. Πώς μπορεί να συμμετέχει κάποιος? Να πάμε λίγο στο πρακτικό σκέλος της πρωτοβουλίας. Βεβαίως. Μπορεί πολύ εύκολα κάποιος να συμμετέχει δηλώνοντας συμμετοχή στην ιστοσελίδα μας. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Εμείς στέλνουμε για τους συμμετέχοντες εκτός Χανίων τον απαραίτητο εξοπλισμό και τους Χανιώτες παραδίδουμε τον εξοπλισμό εδώ στα γραφεία μας 1 και 2 Ιουνίου. Και να πω ότι φέτος διατηρήσαμε τη virtual μορφή του αγώνα, παρόλο που οι συνθήκες είναι λίγο πιο ευνοϊκές και τα δεδομένα βάσει πανδημίας δεν είναι τόσο περιορισμένα, αλλά αυτό που διαπιστώσαμε με την περισσινή διοργάνωση είναι ότι και κόσμος εκτός της πόλης μας αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια, αυτή την διοργάνωση, και είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή από περιοχές εκτός Κρήτης και εκτός Ελλάδας. Οπότε σκεφτήκαμε να το διατηρήσουμε έτσι και να γιορτάσουμε και φέτος αυτές τις δύο ημέρες, γιατί είναι και Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου του 3 Ιουνίου και η πρώτη Κυριακή του Ιούνιου, όπως είπατε και εσείς, η Παγκόσμια ημέρα επιζώντων του καρκίνου. Να τη γιορτάσουμε λοιπόν και φέτος με την virtual μορφή του. Πώς μπορεί να συμμετέχει, μάλλον αν μπορεί κάποιος να συμμετέχει παραπάνω από μία φορά? Μπορεί. Βεβαίως και μπορεί. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα στους συμμετέχοντες έως 10 Ιουνίου να ποδηλατήσουν, να κάνουν τον αγώνα τους όσες φορές επιθυμούν, όσα χιλιόμετρα μπορούν και θέλουν, να τα αφιερώσουν σε αυτούς τους ανθρώπους και αφού καταγράψουν τη διαδρομή τους ή τις περισσότερες διαδρομές τους, να μπουν πάλι στο site μας και στην αντίστοιχη φόρμα να καταγράψουν τα χιλιόμετρα αγάπης που ποδηλάτησαν. Και με αυτόν τον τρόπο στο τέλος θα δούμε πόσα χιλιόμετρα συγκεντρώσαμε, πόσα χιλιόμετρα αγάπης καταφέραμε όλοι μαζί να μαζέψουμε για να στείλουμε αυτό το ηχηρό μήνυμα που είπατε και εσείς στην αρχή, ότι ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί. Να είστε καλά, καλή επιτυχία και ας ελπίσουμε η ανταπόκριση που είναι δεδομένη βέβαια. Όπως μπορούμε ο καθένας πρέπει να βοηθήσει. Ήδη έχουμε πλησιάσει τις 300 συμμετοχές, οπότε ευελπιστούμε ότι θα αυξηθούν και τις επόμενες ημέρες και θα στείλουμε και φέτος ένα δυνατό μήνυμα όπως το έχουν ανάγκη όλοι οι συνάνθρωποι μας. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για όλα. Ευχαριστούμε πολύ.